θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σε καλωσορίσω στον ετήσιο χορό μας. Μας δίνεται μια δυνατότητα μέσω του χορού, είναι ένα γεγονός το οποίο μας κάνει να ανταμονόμαστε όλοι οι φίλοι μας, οι συμπατριώτες, οι συμπολίτες, και να αφήσουμε στην άκρη έστω για λίγο τα προβλήματα που μας ταλανίζουν τον τελευταίο καιρό και να αφαιθούμε στους ήχους της δημοτικής και της λαϊκής μουσικής και να διασκεδάσουμε χορεύοντας και τραγουδώντας και πίνοντας. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά και σήμερα όπως και τις άλλες χρονιές, και βέβαια και με χάρη και στην ορχήστρα μας που θα μας πούν πάρα πολύ ωραία τραγούδια που θα καλύψουν σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους δωροθέτες της πόλης μας, οι οποίοι μας δώσανε τα δώρα, τα οποία θα τους βάλουμε στην κλήρωση του συλλόγου μας για την οικονομική ενίσχυση. Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις όσον αφορά το συλλόγο μας. Η μία αφορά την κοπή της πίτας του συλλόγου μας που θα γίνει το επόμενο Σάββατο, 20 Ιανουαρίου, με συνοδεία χοροδίας και κιθάρας, και ελπίζουμε να σας έχουμε όλους κοντά μας. Είπαμε το επόμενο Σάββατο, ώρα 7, στην αίθουσα του Δημαρχείου, κοπή πίτας του συλλόγου. Η δεύτερη ανακοίνωση που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι ο σύλλογος μας προγραμματίζει μια τριήμερη εκδρομή στο ξακουστό καναβάλι της Ξάνθης για τις 17, 18, 19 Φεβρουαρίου, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, και είμαστε γνωστοί για τις ωραίες και όμορφες εκδρομές που κάνουμε, καθώς και το χαμηλό κόστος που το σώσε να έρθουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Επειδή κάνω να είμαι και μέλος του Δέλτα Σίγμα της δράσης, θα ήθελα να κάνω και μια ανακοίνωση για το σύνολο της δράσης. Η δράση αύριο κόβει την πίτα της 7 η ώρα στην αίθουσα του Δημαρχείου. Θα σας παρακαλούσα όλους να έρθετε και να παρακολουθήσετε την κοπή της πίτας. Αυτά έχω να σας πω, το λόγο θα τα δώσω στον αντιπρόεδρο Εύη Παπακοσταντή. Μετά από λίγο, αν θέλει ο Δήμαρχος να μας πει δύο ευχές για την καινούργια χρονιά που μας ήρθε, και συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση σε όλους. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Εύχομαι το 2018 να χαρίσει υγεία, αγάπη και αισιοδοξία και υγεία στα πορτοφόλια μας. Εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά τον Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Μαρκόπουλο Γεώργο. Το Δημοτικό Σύμβολο, κύριο Πάστα Κωνσταντίνη. Θέλω να ευχαριστήσουμε και όλους τους προέδρους από τους συλλόγους. Πρώτα, τον κύριο Πετρόπουλο Ίκαρο, πρόεδρο δράσης και επικοινωνία πολιτισμών και δημιουργικών ζωής. Τον κύριο Νταΐ Κωνσταντίνο, διοικητή ασφαλείας Γαλατζή. Τον κύριο Κατζούλα Δημήτριο, πρόεδρο του Πελοποννησία. Τον κύριο Σαββιτσιάνο Ιωάννη, πρόεδρο του Δευτανησία. Τον κύριο Φλόρο Χρήστο, πρόεδρο του Προμηλωτών. Τον κύριο Χριστάκο Ηλία, πρόεδρο των Υπηρετών. Τον κύριο Χαρισάκη Βασίλειο, πρόεδρο Προυνών. Τον κύριο Δήμου Κωνσταντίνο, πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Γαλατζή. Τον κύριο Τζίμα Γιώργιο, από την εφημερίδα Γραμμή. Τον κύριο Τσιόρα Κωνσταντίνο, πρόεδρο Θεσσαλικής Γης Χαϊδαρίου και εκπρόσωπος Θεσσαλικής Στέλης. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και ό,τι ξέχασα, με συγχωρέσει. Πριν έρθει ο κύριος Δήμαρχος να μας πει δύο ευχές για τον κύριο χρόνο, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η δράση, όπως σας είπα, είμαι μέλος του ΔΣ της δράσης υπό την προεδρία του Αϊθαλή Προέδρου Ίκαρου Πετρόπουλου, παρουσιάζει ένα θεατρικό, «Οι Μάγισσες του Σάλιμ». Αυτό θα είναι 9 και 10 Μαρτίου. Βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά εμείς απλώς σας το λέμε από τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
μέσα από την καρδιά μου να πω καλή χρονιά σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να είστε γεροί και δυνατοί. Καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά είναι από μένα, καλή χρονιά σε όλους. Είμαι ο Ταμίας του Συντόπου και σας ενημερώνω ότι σε λίγο θα γίνει η ηλεκτροφόρος αγορά. Κάθε φακελάκι έχει 2 λαχμούς, κινήτσι 5 ευρώ και κερδίζει οπωσδήποτε το ένα. Φεύγοντας λοιπόν, όποιος πάρει λαχμό, φεύγοντας θα έχει πάρει το πατατή μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή διασκέδαση. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι οι λαχμοί μας κερδίζουν όλοι και όλα τα δώρα είναι πάντα από 5 ευρώ. Εντάξει. Από εμάς τους ελεκτρισμούς και...